Καλημερίζω την Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, την κυρία Ευγενία Θάνου. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά. Να μας δώσετε λίγο την εικόνα από το μέτωπο, γιατί ακούγοντας άλλους γιατρούς, κυρία Θάνου, αυτό το οποίο είχαμε ως πρώτη αναφορά στη χθεσινή και στην προχθεσινή ημέρα είναι ότι πια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ότι από τα νοσοκομεία της Ουκρανίας λείπει το οξυγόνο, ότι λείπουν τα αντιβιωτικά, ότι λείπουν ήδη πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των τραυματιών που πάνε στα νοσοκομεία, αλλά επειδή βλέπουμε και εικόνες με παιδιά καρκινοπαθή και όχι μόνο, τα οποία μεταφέρονται στα νοσοκομεία, μπαίνουν στα υπόγεια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, εγώ θα σας κάνω έτσι μια ανασκόπηση λίγο. Το 1999 οι γιατροί του κόσμου στη Μαριούπολη στήριξαν 5 νοσοκομεία. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε από το 2015 μετά εκεί και παρακολουθούμε τους ασθενείς αυτούς όλους τους οποίους αναφέρετε. Οι ανάγκες και τα προβλήματα υπήρχαν και τώρα έχουν επιδεινωθεί. Είμαστε μέσα σε πόλεμο, είμαστε μέσα σε μια πανδημία, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει πάρα πολύ κρύο στις περιοχές εκεί, χιονίζει. Υπάρχουν πολλά μικρά παιδιά, υπάρχουν οι γυναίκες, υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι. Εμείς παρακολουθούσαμε ασθενείς με βαριά νοσήματα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρετε, δεν ήταν όλοι μέσα στα νοσοκομεία, βρισκόντουσαν και στα σπίτια τους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν φύγει, έχουν διασκορπιστεί, προσπαθούμε να τους βρούμε, να δούμε, φάρμακα δεν θα έχουν σίγουρα. Οπότε ναι, καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες και τα προβλήματα αυτού του λαού είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τι λέτε, κυρία Θάνου, αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Ψάχνετε να βρείτε τους ανθρώπους στους οποίους προσφέρατε νοσηλεία στα σπίτια τους? Προσπαθούμε να δούμε, ναι, προς τα που είναι για να μπορέσουμε να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. Είναι και αυτό ένα κομμάτι των γιατρών. Είναι ένα λειτουργήμα αυτό που κάνουν οι γιατροί. Και δένονται με τους ασθενείς τους. Κυρίως με τι ασθένειες? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δένονται με τους ασθενείς τους. Κοιτάξτε να δείτε, οι ασθένειες δεν πάνε να πει ότι είναι μόνο ογκολογικές ασθένειες. Μπορεί να είναι υπερτασικοί οι άνθρωποι, μπορεί να είναι διαβητικοί οι άνθρωποι, μπορεί να έχουν κάποια άλλα έτσι, προβλήματα, τα οποία όμως να θέλουν συχνή παρακολούθηση και να θέλουν ανελιπώς να παίρνουν τα φάρμακά τους. Γιατί αν δεν πάρουν τα φάρμακά τους, η κατάστασή τους θα επιδεινωθεί. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν όμως ζουν έναν πόλεμο, αυτό που σκέφτονται, το τελευταίο που σκέφτονται, είναι η καθημερινότητά τους. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα που έχουν στην υγεία τους, που πιθανόν, επειδή παίρνουν και τα φάρμακά τους στην αγωγή τους, να μπορούν να το έχουν σχεδόν ξεχάσει, γιατί δεν είχαν τα συμπτώματα, γιατί πηγαίνανε μια χαρά με τις αγωγές τους. Μετά όμως, όταν σταματάς να πάρεις αυτά τα οποία σου έχουν συστήσει οι γιατροί, θα βγει και αυτό το πρόβλημά τους πιο έντονο στην επιφάνεια. Το θέμα όλων μας όμως... Δύναμή σας, γιατροί δηλαδή, παραμένουν εντός της Ουκρανίας ή και εσείς έχει χρειαστεί να φύγετε? Όχι, έχουν αναγκαστικά, έπρεπε να φύγουν. Είναι στα σύνορα όμως γύρω-γύρω. Είναι στην Πολωνία, είναι στην Ρουμανία, είναι στη Μολδαβία, είναι στην πλευρά των συνόρων και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει, ας πούμε, θα μας δοθεί η άδεια να υπάρχει ασφάλεια για να μπορέσουμε να φύγουμε, να ξαναμπούμε μέσα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Όπως είπατε, ότι θέλουν αντιβιώσεις, θέλουν φάρμακα. Αυτό θα επιδεινωθεί, θα γίνει πιο έντονο. Mm-hmm. Παρακολουθούμε όμως όλοι μας, όπως παρακολουθείτε και εσείς την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε αδύναμοι να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, εκτός του ότι να μαζεύουμε ανθρωπιστική βοήθεια, για να μπορέσουμε μετά να είμαστε, γιατί ξέρετε, αν τελειώσει αυτό, τότε μετά θα φανεί όλο το πρόβλημα, το οποίο θα είναι πιο έντονο, και τότε οι άνθρωποι αυτοί και ο λαός αυτός θα μας θέλουν δίπλα τους, θα θέλουν να μας στηρίξουν, να τους στηρίξουμε μάλλον. Και είναι πολλά αυτά τα οποία θα έχουν οι άνθρωποι ανάγκη. Η τελευταία πληροφορία πάντως σε κάτι που είπα πριν από λίγο, λέει η κυρία Θάνου ότι 1 εκατομμύριο, όπως είναι σήμερα οι άνθρωποι, βάσει των στοιχείων που δίνει η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την χώρα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ναι, έχουν εγκαταλείψει. Όμως, να ξέρετε ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν μείνει πίσω. Σωστά, οι ευάλωτες ομάδες είναι πίσω. Έχουν μείνει πολλές γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν να φύγουν, να αφήσουν τους αντράδες τους, γιατί οι άντρες δεν φύγανε από την Ουκρανία, καθίσαν εκεί για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Μα είναι τόσα εκατομμύρια άνθρωποι, δεν τους συζητάμε. Οπότε μην ξεχνάμε ότι έχουν μείνει και πίσω με τη θέλησή τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν θέλησαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους.
Μάλιστα. Περισσότερο φύγανε αυτοί που είχαν, ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν διαβατήριο, γιατί δεν έχουν φύγει και ποτέ έξω από τη χώρα τους. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Περισσότερο φύγανε οι άνθρωποι αυτοί που είχαν, που μπορούσαν να φύγουν, να είχαν ένα χαρτί, είχαν ένα διαβατήριο, μπορούσαν να φύγουν. Σωστά. Παρακολουθούμε και εδώ στην Ελλάδα. Έχουν έρθει αρκετοί, γιατί ξέρουμε mm-hmm. ότι εδώ στην Ελλάδα υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε σε σπίτια. Οπότε αυτοί, εφόσον έχουν εδώ πέρα ένα σπίτι, ας το πούμε, πάνε σε συγγενείς. Έτσι ακριβώς. Και συγγενείς. Ναι, έτσι. Και όπως και στην Πολωνία, οπότε, η οποία έχει δεχθεί το μεγαλύτερο. Και μέσα, ναι, και μέσα στη χώρα μας, εκτός από εκεί που βρισκόμαστε, και μέσα στη χώρα μας, σε συνεργασία με την πρεσβεία, παρακολουθούμε τη ροή των ανθρώπων αυτών και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη βοήθειά μας εκεί που θα χρειαστεί και μέσα στη χώρα μας. Τι σας λένε λοιπόν από την πρεσβεία? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή και αυτοί περιμένουν να δούνε αν θα χρειαστούν άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία. Προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Υπάρχουν σπίτια οι οποίοι φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έρχονται, όπως σας λέω, συγκεκριμένα σε συγγενείς τους. Τα ιατρεία μας εμάς είναι, τα έχουμε κηρύξει, ας πούμε, και είμαστε εκεί για να υποδεχτούμε ανθρώπους, οπότε βρισκόμαστε σε μια συνεχή συνεννόηση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Τα μηνύματα τα οποία σας δίνουν οι συνάδελφοί σας, οι γιατροί του κόσμου από την Ουκρανία, από τα σύνορα, με βάση και των καταγραφών που υπάρχουν αυτή την ώρα, των αδυναμιών που ενδεχόμενα υπάρχουν αυτή την ώρα με το επικοινωνιακό το κομμάτι, σας λένε ότι αυτό το οποίο χρειάζονται άμεσα είναι τι? Γιατί το βάλετε σε ένα τριπλό μέτωπο, δηλαδή είναι τα προβλήματα με τον πόλεμο, είναι τα προβλήματα με την πανδημία, είναι τα προβλήματα και με το κρύο, κυρία Θάνο, όπως είπατε. Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό αυτή τη στιγμή γίνεται η καταμέτρηση, έτσι, των αναγκών, τι ακριβώς χρειάζονται. Σίγουρα χρειάζονται αυτοί που βγαίνουν και δεν έχουν πού να πάνε και περιμένουν εκεί να δουν τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε. Σίγουρα χρειάζονται ένα ζεστό χώρο. Σίγουρα χρειάζονται φάρμακα, γιατί τα παιδάκια όλα όσα βγαίνουν περισσότερο, ξέρετε, είναι ντυμένα τα παιδιά, αλλά έχουν και πολλά, έτσι, συμπτώματα λόγω του κρύου, οπότε ο γιατρός που τα παρακολουθεί εκεί χρειάζεται να τους δώσει και μια φαρμακευτική αγωγή. Αντιβιωτικά λοιπόν. Αντιβιωτικά, τα οποία, ξέρετε, αυτή τη στιγμή εμείς στη χώρα μας εδώ τα αντιβιωτικά δεν μπορεί να πάει να τα πάρει οποιοσδήποτε από το φαρμακείο, γιατί δεν δίνονται. Θέλουν συνταγογράφηση. Ούτως ή άλλως έχουμε και πολύ μεγάλη έλλειψη. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, ότι χρειάζονται περισσότερο όποιος θέλει να βοηθήσει, έστω και ένα ευρώ μέσα σε ένα λογαριασμό, για να μπορέσουμε εμείς, γιατί εμείς έχουμε τον τρόπο μέσα κατευθείαν από φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακοποθήκες και εκεί ακόμη να αγοραστούν φάρμακα τα οποία δίνονται επί τόπου στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Πού σας βρίσκει κάποιος? Εμείς είμαστε μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα μας www.mdmgreece.gr ή να τηλεφωνήσουν στο 210-3213-150. Από εκεί θα πάρουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να μπορέσουν να βοηθήσουν. 3213-150. 210-3213-150. Μάλιστα. Είναι τα κεντρικά μας γραφεία. Ωραία. Και από εκεί θα πάρουν όλες τις πληροφορίες. Για να δει πώς μπορεί, όποιος μπορεί και όποιος θέλει να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια, διότι όταν το κάνεις οργανωμένα είναι και πολύ πολύ καλύτερο από το να συλλέξεις πράγματα. Σωστά. Να συγκεντρώσεις πράγματα τα οποία ενδεχόμενα να μην χρειάζονται στους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε δει και στο παρελθόν, γιατί έχουμε τεράστια εμπειρία, πράγματα τα οποία μετά πετάχτηκαν και είναι κρίμα να γίνεται αυτό. Μάλιστα. Πρέπει όλοι μας να κάνουμε μία λυσίδα, να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Αυτό λέμε οι γιατροί του κόσμου και γι' αυτό έχουμε άμεση επαφή με την πρεσβεία. Να κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Δεν mm-hmm. χρειάζεται να κάνουμε mm-hmm. περιττά πράγματα, να λέμε ότι βοηθήσαμε και στο τέλος ουσιαστικά να μην υπάρχει Ωραία. Βοήθεια. Σε τι κατάσταση φτάνουν στα σύνορα οι άνθρωποι που περπατούν με το φόβο μέσα στο κρύο, μέσα στη λάσπη? Σε τι κατάσταση φτάνουν οι γυναίκες, τα παιδιά, όσοι μπορούν να περπατήσουν και να φύγουν? Τι σας λένε από Κοιτάξτε. Τα σύνορα? Οι ομάδες μας εμάς εκεί, και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι είναι όλοι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση.
και προσπαθούμε να τους ενδυναμώσουμε, προσπαθούμε να τους παρηγορήσουμε, προσπαθούμε περισσότερο, είναι αυτό το κομμάτι. Γιατί ο άλλος έρχεται κλαίγοντας, γιατί ο άλλος δεν ξέρει τι έχει χτίσει πίσω του και δεν ξέρει αν θα ξαναγυρίσει στο σπίτι του. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους και εμείς να ήμασταν στη θέση τους, το ίδιο πράγμα θα ήμασταν. Καταπονημένη λοιπόν περισσότερο βέβαια, η ψυχική υγεία τους. Η ψυχική υγεία τους, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, κυρία Θανού, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.